είμαστε σε διαδικασία, έχουν γίνει κάποιες αιτήσεις, περιμένουμε όλες τις διαδικασίες, τι πρέπει να γίνει και αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα, προσπαθούμε. Ο χρόνος πιέζει, θα προλάβουμε. Το ξέρω, αν όλα πάνε καλά, προλαβαίνουμε. Να ρωτήσουμε, κύριε Πετσαλνικού, γιατί φτάσαμε πάλι στο παραπέντε, για τέταρτη χρονιά. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι παιδιά. Τι κάνουμε λάθος ή τι διαφορετικό κάνουν οι άλλοι δήμοι της Ελλάδας. Εμείς δεν κάνουμε λάθος κάτι. Ας πούμε στην Κοζάνη, πιάσουμε ένα γειτονικό μας δήμο, να μην μιλήσουμε για Γιάννενα, Τρίκαλα, Δράμα, Βόλο. Να μην μιλήσουμε για αυτούς τους δήμους. Για την Κοζάνη. 4 Δεκεμβρίου εγκαινιάζει το πάρκο του, έχει εκδηλώσεις, έχει στολίσει την πόλη, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Εδώ φτάνουμε 25 Νοεμβρίου, μαθαίνουμε ότι και το τοπικό δεν έχει συνεδριάσει, δεν έχει δώσει απόφαση. Η ποιότητα ζωής ανέβαλε το θέμα. Για το τοπικό δεν μπορώ να σας πω εγώ, γιατί είναι διαδικασία του τοπικού. Δεν ευθύνομαι εγώ για το τοπικό. Υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει ΔΣ, δικιά τους απόφαση. Εκεί ρωτήστε. Ωραία. Την πρόεδρο του τοπικού. Το ότι φτάνουμε πάλι 25 Νοεμβρίου και λέμε προσπαθούμε, παλεύουμε, παιδιά, τρέχουμε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, θα βγει πρόγραμμα, θα το μάθετε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ενδιαφερόμενο όμως, ό,τι έχουμε ακούσει, υπάρχουν. Υπήρξαν κάποιες κινήσεις από ενδιαφερόμενο άτομο το οποίο ήθελε να λάβει το χωριό του Άι Βασίλη. Σε μένα προσωπικά δεν ήρθε κανένας. Αν μίλησε κάποιος άλλος. Μη αρμόδιος, εγώ δεν το ξέρω. Ωραία. Η διαδικασία όλη για να γίνει χωριό το Ευασίλη ξεκίνησε αφού αναλάβατε εσείς. Δηλαδή, εσείς τώρα είσαστε πολύ λίγο χρόνο στην Αντιδημαρχία. Ναι. Εσείς ξεκινήσατε όλη τη διαδικασία από όχι, όταν αναλάβατε. Ξεκίνησα από πριν αναλάβω εγώ. Με κάποιες κινήσεις, ξέρουμε τι κινήσεις είχαν γίνει. Ναι, είχαν ρωτήσει και δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι. Πριν από μένα. Και για να καταλάβουμε κάτι, αυτό που λέτε είναι ουσιαστικά ότι δεν θα έχουμε πάλι χωριό το Άι Βασίλη κατά πάσα πιθανότητα επειδή δεν υπήρχε επιχειρηματίας να το κάνει. Ναι. Ωραία, άρα φταίνε οι επιχειρηματίες, δεν φταίει η δημοτική αρχή. Δεν ξέρω τι τους σταματάει και δεν έρχονται εδώ. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Μήπως ο φόβος, μήπως δεν γίνει. Όχι, δεν είναι αυτό. Μήπως ο καιρός. Φοβούνται τον καιρό στην Καστοριά. Ο καιρός στην Καστοριά δεν είναι χειμωνιάτικος. Ωραία, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Πάντως να ξέρετε, παιδιά, εγώ από μεριά μου προσπαθώ για το καλύτερο. Στο Βάρη έχει προκληθεί μια αναστάτωση σχετικά με το χωριό του Άι Βασίλη. Πριν λίγο λεπτό είχαμε επικοινωνία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τον πρόεδρο της ποιότητας ζωής για να μας πούν ότι το τοπικό δεν έχει βγάλει ακόμα απόφαση σχετικά με το χωριό του Άι Βασίλη και το τι θα γίνει σχετικά. Ναι, έτσι που μου κάνετε την ερώτηση, πρέπει να απαντήσω ότι όχι, δεν είναι έτσι η σειρά των γεγονότων, όπως την αναφέρετε. Καταρχάς, η δημοτική κοινότητα μέσα από εμένα δείξαμε ένα ενδιαφέρον πολύ πρόωρο, νωρίς, πριν 2 μήνες, όταν τυχαία 2 επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες που είναι στην Ελλάδα, οι οποίες γνωρίζουν εμένα και γνωρίζοντας το πρόβλημα εδώ στην Καστοριά, γνωστοποιώντας τους το πρόβλημα ότι ξέρεις, δεν θα έρθει καμιά εταιρεία να κάνει κάτι σε εμάς. Μου είπανε ότι δεν έχουν καλή συνεργασία με το Δήμο και ότι για τον λόγο αυτό δεν θέλουν να έρθουν. Αν όμως εγώ είμαι ο ενδιάμεσος τους, ο οποίος με εμπιστεύονται και οι εταιρείες, για τις εταιρείες μιλάω, είμαι αυτή που θα διαχειριστώ την όλη υπόθεση, τότε πολύ ευχαρίστως να έρθουν και να βοηθήσουν την κατάσταση. Γιατί η Καστοριά δεν έχει πληθυσμό για να καλύψει από μόνη της τα έξοδα μιας τέτοιας κίνησης, να κάνουν οι επιχειρηματίες, να φέρουν πουνιές, να φέρουν το παγοδρόμιο. Έχει λίγο πληθυσμό. Οπότε θα έπρεπε να κάνουμε κι εμείς κάτι που να φέρουμε, να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, ώστε να είναι ενδιαφέρουσες και από τους γύρω νομούς. Μια τέτοια διαδικασία όμως δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από πέρσι. Την προλαβαίναμε, σας διαβεβαιώ. Και ήταν τα πάντα έτοιμα, μάλιστα και ο τραγουδιστής είχαμε συζητήσει και με το πρόσωπο, ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος δεχότανε και το κόστος δεν ήταν μεγάλο και θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Αυτά που περιγράφετε τώρα πότε γίνανε? Γίνανε πριν ένα μήνα, τελείωσε η συνεργασία αυτή. Γιατί υπογραφές λείπανε στην ουσία. Ναι, λείπανε υπογραφές, στις οποίες όμως ο Δήμος δεν ήθελε να μπει στην δέσμευση, γιατί και οι επιχειρηματίες αυτοί για να έρθουν θέλανε και κάποια δέσμευση και από το Δήμο. Ότι ναι, θα κάνουμε αυτά, θα είναι ο φωτισμός, εμείς θα είμαστε σε αυτά που ζητάτε εσείς, το ενίκιο, το ρεύμα, αυτά θα τα πληρώσουμε. Εσείς όμως να κάνετε έναν ωραίο φωτισμό κάτω στην πλατεία, που γίνεται αυτή η εκδήλωση, να υπάρξουν και κάποιες εκδηλώσεις με τραγουδιστές οι οποίοι να έρθουν. Εμείς είπαμε έστω και μία
άντε γιατί τα οικονομικά μας λόγω ο Δήμος όπως ισχυρίζεται, γιατί εγώ δεν γνωρίζω πώς ακριβώς είναι, ότι δεν έχουμε οικονομικά, μιλούσαμε για 20.000 ευρώ το πολύ για να καλύψουμε τα έξοδα των Χριστουγέννων. Για αυτές τις και θα υπήρχε μια και μάλιστα τα σπιτάκια, ήταν δική μου πρόταση, τα οποία βρέθηκαν, θα τα νίκιαζε ο Δήμος από μια εταιρεία της Λάρισα συγκεκριμένα, και αυτοί θα τα παίρναν εμείς, και για να μην μπούμε στη διαδικασία, για να προλάβουμε το χρόνο, να μην μπούμε στη διαδικασία δημοπράτησης, να δημοπρατούμε, γιατί τότε θέλει άλλες διαδικασίες, πρέπει να ανακοίνωση και όλα αυτά, θα τα δίναμε στους συλλόγους. Και μάλιστα και σε συλλόγους της, η Μεσοποταμία έχει σύλλογο, και όχι μόνο της Καστοριάς, της πόλης της Καστοριάς, γιατί εγώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Είμαι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς και ενδιαφέρομαι και ασχολούμαι με τα προβλήματα της κοινότητάς μου. Όμως παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε και τους συλλόγους από τις άλλες κοινότητες. Να ρωτήσουμε κάτι. Και να ολοκληρώσουμε και οι σύλλογοι αυτοί. Μάλιστα είχα μιλήσει με τον κύριο Μπινιάκο για να του πω, γιατί ο δήμαρχος μου είχε πει κάνε εσύ αμελαβέτο και κάνε εσύ ό,τι πιστεύεις και κάνε εσύ σε εμπιστεύομαι. Και μίλησα και με τον κύριο Μπινιάκο και του είπα να αναλάβει αυτό στους συλλόγους να συνεννοηθεί μαζί τους και είπε οκ, εντάξει θα το κάνω, και μετά όλα αυτά τα πράγματα ανατράπησαν, ανατράπηκαν όλα αυτά για το λόγο το οποίο δεν μπορώ κιόλας εγώ να το πω ή να υπολογίζω ή να λέω ή να κάνω. Πρέπει εκείνοι να μιλήσουν και να πούνε. Εκείνοι, όταν λέτε, εννοείται τους αντιδημάρχους, τους αρμόδιους, τον ίδιο τον δήμαρχο. Οι αντιδήμαρχοι, όταν εγώ μίλησα με την αντιδήμαρχο, την κυρία την Άννα την Πετσάλικου, την οποία. Εγώ μιλούσα με τον δήμαρχο. Δεν με ενδιαφέρει. Ο δήμαρχος μπορεί να μιλάει με όποιον θέλει. Εγώ μιλούσα με τον δήμαρχο. Και έχω κάθε δικαίωμα να λέω: θα μιλάω με τον δήμαρχο, εσύ μιλά με τους βοηθούς σου, κάνε όπως νομίζεις. Όπως εγώ μιλάω με το συμβούλιο μου. Και σε μια συνάντηση που κάναμε με τον αντιδήμαρχο οικονομικών και την κυρία Πετσάλικου, η κυρία Πετσάλικου είπε: μα δεν γίνεται, μου λέει. Εμείς έχουμε κανονίσει το χρηματικό ποσό, πώς θα το διαθέσουμε, και πρέπει, λέει, να δώσουμε στο Μαύρομο, πρέπει να δώσουμε στη Μεσοποταμία, πρέπει να δώσουμε σε άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στην περιφέρεια του Δήμου Καστοριάς. Και φυσικά εγώ της είπα ότι εντάξει, πολύ καλά να δώσετε σε όλες τις κοινότητες, αλλά κοιτάξτε και λίγο την πρωτεύουσα του νομού και δώστε κάτι και εδώ. Δεν γίνεται δηλαδή να το κάνεις. Και εξάλλου στο κάτω-κάτω, αυτή είχε κλείσει για να γίνονται κάποιες συναυλίες με τους τοπικούς μας, τις τοπικές μας τραγουδιστές, τοπικούς τραγουδιστές και ορχήστρες, τι έχουμε. Να σας διακόψω σε αυτό το σημείο λίγο, κυρία Σιστοδάρη. Η κυρία Πετσάλικου ξεκάθαρα μας είπε σε ερωτήσεις που επιμέναμε προηγουμένως ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως ενδιαφερόμενος και ήταν κάθετη προς αυτό. Ότι δεν γίνανε κινήσεις κιόλας γιατί δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος για το χωριό του Αϊ-Βασίλη, το οποίο αυτή τη στιγμή εσείς το ανατρέπεται. Και μας λέτε ξεκάθαρα δύο ονόματα. Και μάλιστα αυτοί που αναλαμβάνουν τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, που αναλαμβάνουν τα μεγάλα event στην Αθήνα. Καστοριανοί εμπλεκόντουσαν, δηλαδή θα έπαιρνε καστοριανός κόσμος δουλειά μέσω του χωριού του Νευκού. Βέβαια, ναι, εννοείται ότι θα έπαιρνε. Και αν δεν θέλανε, φυσικά θα υπήρχε και ένας καστοριανός ο οποίος θα εμπλεκόταν μέσα για να είναι ο ενδιάμεσος από τους επιχειρηματίες και από εμάς. Ενδιαφερόταν και καστοριανός, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Ενδιαφερόταν και καστοριανός. Φυσικά και ενδιαφερόταν και καστοριανός. Δηλαδή βρίσκομαι κάποια στιγμή σε μια κατάσταση που θα πρέπει, που απολογούμαστε ή κατηγορούμε ή νομίζουν οι άλλοι ότι ο ένας κατηγορούμε τον άλλον και ότι προσπαθούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, τουλάχιστον από τη δική μου τη μεριά, δεν έχω τη διάθεση αυτή. Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Δεν έχω τη διάθεση για να κατηγορώ κάποιον ή για να συκοφαντώ, για να ανεβαίνει το δικό μου προφίλ και για να φαίνεται ότι η Σιστοβάρη ενδιαφέρεται και κάτι. Να, όμως που η Σιστοβάρη ενδιαφέρεται, αλλά δεν την αφήνουν να φαίνεται το ενδιαφέρον το οποίο θα ήταν και για αυτούς τους ίδιους ωφέλιμο. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Το ρώτησα και στην κυρία Πετσάλινικου νωρίτερα. Τι φταίει και ο Δήμος Καστοριάς δεν μπορεί να αντιγράψει ακόμα, να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων Δήμων. Δεν μιλάμε για Τρίκαλα, Δράμα, Βόλο, φυσικά τις μεγάλες πόλεις, αλλά ακόμα και της Κοζάνης, των Γρεβενών, των Ιωαννίνων, οι οποίοι ήδη έχουν τόσα χρόνια λειτουργούν πάρκα. Εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της θητείας Αγγελή και της ομάδας του, της οποίας είστε και εσείς μέλος. Βεβαίως, ναι. Και βλέπουμε ότι καμία χρονιά δεν καταφέραμε να έχουμε μια αξιοπρεπή εικόνα τα Χριστούγεννα για να προσελκύσουμε τον τουρισμό που έχουμε τόσο ανάγκη. Για τους εδώ, για τους συμπολίτες μας, δεν το συζητάμε, να βλώνουν πούλμαν για να πάνε στα Τρίκαλα, για να πάνε στα Γιάννενα και να αφήσουν τα λεφτά τους σε άλλους δήμους για να δουν τα παιδιά τους Χριστούγεννα. Και καλά κάνουνε, και αυτό θέλαμε και εμείς να γίνει προς εμάς.
Τώρα, ότι ανήκω στην ομάδα Αγγελή και φυσικά είμαι το τοπικό το οποίο εξελέγει, γιατί ήταν πλειοψηφών ο κύριος Αγγελής, αυτό όμως δεν βοήθησε καθόλου στο να υπάρχει μια συνεργασία τοπικού, δηλαδή και ο ίδιος ο κύριος Αγγελής, σήμερα θα πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο, πήρε, τι έγινε. Τι έγινε με το τοπικό, τι απόφαση βγάλατε. Καταρχάς δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις, γιατί δεν έρχονται οι σύμβουλοι. Και ποιοι σύμβουλοι δεν έρχονται? Οι σύμβουλοι που ανήκουν στην ομάδα Αγγελή. Και δεν μπορούμε να κάνουμε συμβούλιο. Προχθές... αξίωση δηλαδή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι σύμβουλοι που ήταν προχθές στο συμβούλιο ήταν του κυρίου Χατζησημεωνίδη και του κυρίου Βασιλιάδη. Αύριο θα πάτε στο δημοτικό. Και ήμασταν δύο δηλαδή από τον κύριο Αγγελή και οι υπόλοιποι ήταν από τους... Οπότε δεν φτάνει, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω εγώ μια απόφαση, δεν μπορώ να πάρω απόφαση χωρίς να είναι παρόντες οι σύμβουλοι. Και δεν μπορώ να κάνω έκτακτο συμβούλιο, ούτε πυρκαγιά είναι, ούτε φωτιά είναι, ούτε... Τέτοιες είναι οι καταστάσεις που σε οδηγούν σε έκτακτα, γιατί τώρα μαθαίνω ότι η κυρία Πετσάλικου μου έστειλε ένα έγγραφο να κάνω έκτακτο συμβούλιο. Πώς θα το κάνω εγώ, είναι παράνομο. Ωραία, εγώ δεν έχω οδηγηθεί μέχρι στιγμής, ούτε εγώ, ούτε οδηγήσα το σώμα μου σε εισαγγελέα. Μάλιστα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την απόφαση την προηγούμενη, την οποία δικαιώθηκαν και μπράβο, εντάξει, σας δικαιώθηκαν, δεν θέλαμε να τιμωρηθούν. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες ότι το τοπικό συμβούλιο κάνει σωστά, νόμιμα τη δουλειά του χωρίς πρόβλημα. Και, και εγώ ζήτησα τον κύριο Αγγελή. Του είπα ότι ο κύριος Κανέλλος δεν εμφανίζεται. Βεβαίως. Ποιος είναι ο κύριος Κανέλλος? Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος είναι και το Επιδημιολογικό Κέντρο υπεύθυνος, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε τώρα στο διατάφτα και ότι μπορώ, μισό λεπτό να σας ολοκληρώσω, και ότι ζητάω την αντικατάσταση των συμβούλων που δεν έρχονται. Η άλλη σύμβουλη, μία σύμβουλος είναι στην Κέρκυρα, η οποία έστειλε την αίτηση παρέτησής της και δεν γίνεται αποδεκτή από τον Δήμαρχο. Πώς θα κάνω εγώ συμβούλιο χωρίς να έχω? Ας αντικατασταθούν οι σύμβουλοι. Και του το είπα ότι δεν θα μπορώ να βγάζω αποφάσεις αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι. Και δεν το δέχεται, δεν το κάνει. Εγώ πρέπει να προσφύγω μετά στον εισαγγελέα και να πω ότι ξέρετε, αντιμετωπίζω αυτό μέσω εισαγγελέα. Δηλαδή, που πήγα πάλι, έχω κάνει και μια προσφυγή προς τον εισαγγελέα. Μάλιστα. Για άλλη περίπτωση. Να ρωτήσουμε τώρα, κυρία Συστοβάρη, στο διατάφτα. Προλαβαίνουμε να φτιάξουμε κάτι αξιοπρεπές να παρουσιάσει η πόλη? Φυσικά να το διαφημίσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν προλαβαίνουμε 25 Νοεμβρίου. Να σας πω, προλαβαίναμε όταν το ανέλαβα εγώ. Και χωριό θα είχαμε και παγοδρόμιο θα είχαμε και τραγουδιστές φίρμες θα είχαμε και θα ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και διαφήμιση θα είχαμε και με το Sky είχα μιλήσει. Θα γινόταν και η διαφήμιση μέσω Sky, γιατί αυτοί χωρίς κόστος διαφημίζουν αυτές τις δραστηριότητες των πόλεων και θα γινότανε όλα. Δεν θελήσανε να συνεργαστούν μαζί μου. Τώρα γιατί δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου? Ωραία. Και θα δείξει και η πορεία ότι δεν είχαν και να φοβηθούν και τίποτα, βέβαια, που δεν θέλουν να συνεργαστούν. Λάθος δικός τους. Πλέον προλαβαίνουμε να φτιάξουμε κάτι? Όχι, όχι. Όσο εξαρτάται από μένα, από τη δική μου μεριά, και το απέρριψαν καταρχάς είναι δύο οι εταιρείες οι οποίες. Τώρα, αν προλαβαίνουν εκείνοι, έχουν και μια τρίτη εταιρεία. Μακάρι να προλάβουν. Πάντως, από ό,τι ξέρω εγώ, αυτό έχει τελειώσει για φέτος. Το δικό σας πλάνο καταστράφηκε. Ναι, έχει τελειώσει. Ναι.